Έντονες είναι και στα Τρίκαλα για τις δράσεις για τις εξελίξεις στην υπόθεση εκτροπής του Αχελώου μετά τη χθεσινή συνάντηση της αρμόδιας Υπουργού με την Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Αντινομάρχη κ. Χρήστου Μιχαλάκη. Χθες υπήρχε η συνάντηση της ΠΑΣΕ μαζί με την κυρία Μπυρμπίλη, με τον κύριο Μωραΐτη και όλους τους τεχνοκράτες. Εμείς βάλαμε ξεκάθαρα το έργο. Και είπαμε ότι το έργο πρέπει να γίνει, η εκτροπή του Αχελώου πρέπει να γίνει και πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την αναγκαιότητα του έργου. Πρέπει όλοι μας να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει επιστροφή για αυτό το έργο. Έχει γίνει το 75% για την εκτροπή του Αχελώου, άρα που σημαίνει χρειάζονται άλλα 120 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί το έργο. Είναι έτοιμο το έργο, θα δώσει την πνοή, την αναπτυξιακή πνοή στη Θεσσαλία και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μία πράσινη ανάπτυξη και αυτό το έργο θα έχει τη δυνατότητα να δώσει οικονομικά κίνητρα σε όλους που θα ασχοληθούν με τη γεωργία και την υδροτροφία στη Θεσσαλία.